Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στην παρέα μας και στο καλοκαιρινό Τεχνόπολης. Μας βρίσκεται γεμάτη από έμπνευση, ιδέες και σε πολύ χαλαρή και καλοκαιρινή διάθεση και επίσης πάρα πολύ χαρούμενοι με την έκπληξη που σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Στο σημερινό πρόγραμμα φιλοξενούμε δύο αξιόλογους ηθοποιούς, τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς Μπρούσκο του Αντένα, τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Παρευρέθηκαν στο Μόντρεαλ πρόσφατα στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης προς ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της παροικίας μας. Τους συναντήσαμε και με πολύ χαρά και θέρμη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε λοιπόν το ρεπορτάζ που ακολουθεί, να μπούμε στα παρασκήνια της σειράς και να γνωρίσουμε τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου από κοντά. Βαθύ ποτάμι ο έρωτας με το φιλί να τρέμει, ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών δελτέρι. Γιατί τα φαλάς όλα? Είμαστε στο Παρίσι. Είμαστε νέοι, έχουμε υγεία. Είμαστε ερωτευμένοι. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Έλα ρε αγάπη μου, σε παρακαλώ. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, καλωσορίσατε άλλη μια φορά στο Τεχνόπολης. Αυτή τη φορά έχω τη χαρά και την τιμή να βρίσκομαι μαζί με έναν αξιόλογο ηθοποιό που μας έχει έρθει από την Ελλάδα, από την γνωστή τηλεοπτική σειρά Μπρούσκο του Αντένα. Με πολύ πολύ χαρά λοιπόν βρισκόμαστε εδώ στο Embassy Plaza για μια εκδήλωση που γίνεται προς ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της παροικίας μας και καλωσορίζουμε τον κύριο Ανδρέα Γεωργίου. Καλωσορίσατε στο Motel και στο Τεχνόπολης. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ το ίδιο. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε εδώ στο Μότρα? Είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά όμως ήρθα έτσι περαστικά και σταμάτησα για να αλλάξω πτήση να πάω στη Νέα Υόρκη. Έχασα την πτήση μου και έμεινα ένα βράδυ εδώ. Οπότε έκανα έτσι μια βόλτα. Αλλά τώρα το χόρτασα. Τώρα γνώρισα κόσμο. Τώρα είδα τι ενέργεια έχει ο χώρος και όλους αυτούς τους Έλληνες που έπαθα πλάκα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Οι εντυπώσεις σας γύρω από την πόλη και γενικότερα το ελληνικό κοινό που σας έχει αγαπήσει τόσο πολύ με αυτή τη σειρά. Νομίζω είναι εντυπωσιακό το πόσο έχει εθιστήσει η σειρά αυτή και περιμένει κάθε βράδυ στη συνέχεια η ώρα να καθίσει στον καναπέ και να δει τον Μπρούσκο. Εσείς πώς νιώθετε γι' αυτό? Νιώθω μεγάλη ευτυχία, γιατί νιώθω έτσι ότι τον Μπρούσκο μας ενώνει. Δηλαδή, συναντώ κόσμο στο δρόμο εδώ και με αγκαλιάζουν, με φιλάνε, μου δείχνουν την αγάπη τους και είμαστε στην άλλη άκρη του πλανήτη. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ο σκοπός που είμαστε εδώ και βλέπω ότι είχε ανταπόκριση και νομίζω ότι έτσι μεγάλωσε και το εισόδημα που θέλαμε να μαζέψουμε για τα σχολεία και φεύγουμε πάρα πολύ γεμάτοι από το Μοντρεάλ. Πέρα από ηθοποιείς στη σειρά του Μπρούσκο, έχετε και εσείς και ο Κούλης Νικολάου και άλλους ρόλους και άλλες ειδικότητες, στη σκηνοθεσία επίσης και στην παραγωγή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ξεκινήσατε αυτή τη συνεργασία το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Αυτό ήταν να γίνει πιο νωρίς, όμως εγώ επειδή ήμουνα στο εξωτερικό, οι δρόμοι μας έτσι συναντήθηκαν το 2011, ήταν για μία δουλειά βασικά να κάνουμε μαζί και κολλήσαμε. Είμαστε αδέρφια με τον Κούλη. Ο Κούλης έχει αναλάβει πιο πολύ το κομμάτι της παραγωγής γιατί θέλει πάρα πολύ τρέξιμο. Και εγώ είμαι στο κομμάτι της σκηνοθεσίας και όλης της καλλιτεχνικής επιμέλειας. Και τα βρήκαμε. Έχετε καλλιτεχνική χημεία αυτό το πράγμα? Έχουμε χημεία τέλος. Δηλαδή με τον Κούλη είμαστε πολύ αγαπημένοι και νομίζω η σχέση μας είναι μοιραία. Είναι σπάνιο αυτό, ιδιαίτερα στον καλλιτεχνικό χώρο, να βρεθεί κάποιο άτομο με το οποίο μπορείτε να βαδίσετε στην ίδια πορεία προς την ίδια κατεύθυνση με κοινές ιδέες. Και βλέπουμε ότι και πέρα από τον Μπρούσκο έχετε συνεργαστεί και σε άλλες σειρές που έχουν γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα τα Δίδυμα Φεγγάρια που επίσης πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό που μας έδεσε με τον Κούλη είναι γιατί είμαστε και οι δύο καλλιτέχνες που έχουμε μια επιχείρηση, την εταιρεία παραγωγής.
Και νομίζω ότι επειδή τα βλέπουμε όλα από την καλλιτεχνική πλευρά, είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Αυτή η απήχηση που έχει στον κόσμο η σειρά, το Μπρούσκο, θα μπορούσατε να έχετε φανταστεί ότι θα είχε τέτοια επιτυχία, και πώς το βιώνετε εσείς όλο αυτό το, την εμπειρία, όλο αυτό το ταξίδι που λέγεται Μπρούσκο? Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τον Μπρούσκο, αισθανόμασταν ότι είναι κάτι άλλο από ό,τι είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Το πιστέψαμε πάρα πολύ, το αγαπήσαμε πάρα πολύ και ήμασταν σίγουροι ότι θα πάει καλά. Ότι θα πάει τόσο καλά δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Όμως όλο αυτό που γίνεται μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια για να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί εννοείται ότι μέσα στη δουλειά αυτή ρίχνετε πάρα πολύ δουλειά, ατελείωτες ώρες, φαντάζομαι και πολλά ταξίδια μεταξύ Κύπρο, Κρήτη κτλ. Ποια είναι για εσάς η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευχαρίστηση ταυτόχρονα? Η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή τη δουλειά είναι να καταφέρνουμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά στους χρόνους που πρέπει και με το budget που πρέπει, γιατί στην εποχή που ζούμε δεν είναι μεγάλα τα budget, οπότε δεν μας παίρνει κιόλας να χάνουμε λεφτά. Άρα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα σε αυτούς τους χρόνους χωρίς να πέφτουμε από ένα στάνταρ που έχουμε θέσει. Και η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι μετά να βλέπεις αυτό το τελειωμένο επεισόδιο, να ξέρεις πόσο κόπο έχεις κάνει για αυτό το επεισόδιο, και βεβαίως η αγάπη που παίρνεις από τον κόσμο και όλη αυτή η αναμονή για το επόμενο επεισόδιο. Για το επόμενο επεισόδιο, μάλιστα. Yeah. Όπως είπατε και πριν, υπάρχουν στενά περιθώρια μερικές φορές. Mm-hmm. Και σήμερα στην Ελλάδα που περνάει την κρίση, τη γνωστή οικονομική, πολιτική, κοινωνική κτλ., πιστεύετε ότι περνάει και ο τηλεοπτικός χώρος μια κρίση? Γιατί θα έλεγε κανείς ότι ως ηθοποιοί είστε τυχεροί κατά κάποιο τρόπο που εργάζεστε αυτή την εποχή σε μια Ελλάδα της κρίσης. Εσείς πώς το βιώνετε όλο αυτό? Τυχεροί είμαστε γιατί κάνουμε κάτι που μας αρέσει. Αυτή είναι η τύχη. Γιατί δεν είναι ότι παίρνουμε πολλά λεφτά για αυτό που κάνουμε. Οι καλές εποχές έχουν φύγει. Εννοείται ότι περνάει κρίση και η τηλεόραση. Δεν έχουν καμία σχέση τα μπάτζετ τα σημερινά με ό,τι ήξερε ο κόσμος παλιά. Δηλαδή δεν είναι ηθοποιός άρα πλούσιος, παίρνει πολλά λεφτά. Είμαστε κανονικά υπάλληλοι στη δουλειά μας. Είμαστε όμως τυχεροί γιατί κάνουμε κάτι που μας αρέσει πολύ, που μας γεμίζει και που ξυπνάμε το πρωί και θέλουμε να τρέξουμε στη δουλειά να το κάνουμε. Και αυτό το περνάτε και στο κοινό, γιατί και εμείς τρέχουμε στις οθόνες μας να σας απολαύσουμε κάθε βράδυ. Και ελπίζω να τρέχετε και την επόμενη χρονιά, που είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, γιατί. Θα υπάρξει τέταρτη σεζόν. Ναι, ναι, ξεκινάμε τέλος Αυγούστου. Τι τροπή πια θα ξαναπάρει η σειρά αυτή. Εσείς τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο του Μόντρεαλ, του Καναδά, διότι μας βλέπουν σε όλο τον Καναδά? Εγώ θα περάσω το εξής μήνυμα, που πλέον είμαι σίγουρος ότι αυτό μας, γι' αυτό πήγε καλά αυτή η σειρά, για να πάει σε όλες αυτές τις χώρες, για να το αγαπήσει ο ελληνισμός και για να δει ο κόσμος τη δουλειά μας, τη δουλειά μιας ομάδας από νέα παιδιά που είχαν ένα όνειρο, δουλέψανε σκληρά και το καταφέρανε, γιατί αυτό είμαστε εμείς. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, όλος ο ελληνισμός παντού πρέπει να ενωθούμε και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Αυτό. Τι ωραία που τα λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή και καλή συνέχεια με τη τέταρτη σεζόν, και να είστε σίγουροι ότι θα σας παρακολουθούμε όλοι και θα σας αγαπάμε και από εδώ, από μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Βαθύ ποτάμι, ωραία. Λοιπόν, παρέα μας απόψε στο Embassy Plaza για αυτή την εκδήλωση με θέμα το Μπρούσκο, την τηλεοπτική σειρά του Αντένα. Έχουμε επίσης κοντά μας τον γνωστό Ματέος Ματέο, αλλά τον ηθοποιό κύριο Κούλη Νικολάου, που βρίσκεται κοντά μας. Πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ. Γεια σου Άρτεμις, και εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στο Μόντρεαλ και γενικότερα στον Καναδά? Ναι, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στον Καναδά γενικότερα. Και πώς σας φαίνεται η εντυπώσεις σας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ναι, εύχομαι να ζείτε και να περνάτε ωραία σε αυτό το χώρο που επιλέξατε για να ζείτε όλοι οι Έλληνες εδώ. Τι έχετε εισπράξει από το κοινό εδώ τον ελληνισμό? Έχω εισπράξει μια θετική ενέργεια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται. Υπάρχει μια θετικότητα γενικότερα που την έχω εισπράξει πραγματικά και χαίρομαι γι' αυτό.
Θα μπορούσατε να έχετε φανταστεί ότι το Μπρούσκο θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία τόσο για τους Έλληνες στην Ελλάδα όσο και για τους Έλληνες του εξωτερικού που το παρακολουθούν, πρέπει να πω, με μανία εδώ. Άρτεμις, να σου πω, είναι ένα δώρο το Μπρούσκο, ένα δώρο και για μας και για τον κόσμο που το βλέπει. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά την πρώτη χρονιά, νιώθαμε ότι είναι κάτι ωραίο, κάτι καλό, νιώθαμε μια ιδιαιτερότητα, μια διαφορετικότητα από άλλα σίριαλ. Το αγαπήσαμε με πάθος από το πρώτο σενάριο που μας έστειλε η Βάνα για να κάνουμε το πιλωτικό. Ξέραμε βαθιά μέσα μας ότι θα πετύχει. Δεν ξέραμε το μέγεθος της επιτυχίας. Και τρία χρόνια μετά, τώρα πάμε για τέταρτο κύκλο, νιώθουμε μια περηφάνεια, μια ιδιαιτερότητα, μια χαρά απέραντη, γιατί είναι μια σειρά η οποία δεν έχει πάει μόνο στον ελληνισμό, δεν παίζει μόνο στην Ελλάδα και έχει μεγάλη επιτυχία και στον ευρύτερο ελληνισμό, στην Αμερική, στον Καναδά κτλ. Έχει αγοραστεί από πολυεθνικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις που παίζει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, στη Λατινική Αμερική, στην Κεντρική Αμερική, στα Αραβικά Μοιράτα, στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία. 53 χώρες έχουν επιλέξει, 53 σταθμοί δηλαδή, έχουν επιλέξει να βάλουν στο μενού τους τον Μπρούσκο και μάλιστα σε prime time. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε και στην εποχή που περνά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Να προβάλλεται και ο πολιτισμός της Ελλάδας, της Κύπρου. Σαφώς, γιατί τον Μπρούσκο έχει στα εντόσθια του, στην καρδιά του μέσα, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Κρήτη, τα έθιμά μας, την κουλτούρα μας, τις παραδόσεις μας, τη μαγκιά του Έλληνα και το φιλότιμο του Έλληνα. Οπότε το να προβάλλεται σε τόσες χώρες θεωρώ, ναι, ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε εσείς στο ελληνικό κοινό, όχι μόνο του Μόντρεαλ, αλλά όλου του Καναδά που μας παρακολουθεί? Να έχουμε κουράγιο να αντέχουμε αυτά που ζούμε σαν ανθρωπότητα, γιατί πλέον τα κακά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Εγώ, βλέποντας το και μελετώντας το, ζούμε ιστορικές στιγμές. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, να είμαστε χαμογελαστοί για να αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται. Και με δύναμη, ο Θεός είναι μεγάλος. Συμπληρώνοντας, να πω ότι ανυπομονούμε όλοι να παρακολουθήσουμε και την τέταρτη σεζόν. Σας ευχόμαστε πραγματικά κάθε επιτυχία. Θα είμαστε δίπλα σας και περιμένουμε, εννοείται, να μας επισκεφτείτε ξανά σύντομα στο Μόντρεαλ. Πιστεύω πως ναι, μετά από αυτό το άνοιγμα πρέπει να ξανάρθουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αισιόδοξα λοιπόν τα μηνύματα και η διάθεση των πρωταγωνιστών της σειράς Μπρούσκο. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου έφεραν μαζί τους άβρα και άρωμα από την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί τους εδώ στο Μόντρεαλ. Εκείνο που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ο οραματισμός και η δημιουργικότητα των δύο ηθοποιών, και νομίζω ότι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για δύο καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στον τηλεοπτικό χώρο και πόσο μάλλον αυτή την εποχή. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου για τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν και να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια στο Μπρούσκο. Επίσης, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού ξανά πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.